σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής στο άκουσμα της σύλληψης ενός 40χρονου άντρα για το βιασμό κατ' εξακολούθηση τα τελευταία 5 χρόνια της 9χρονης σήμερα κόρης του. Οι αρχές μάλιστα εντόπισαν στο κινητό του πορνογραφικό υλικό με το ίδιο του το παιδί Κώστα Γαζούλη. Ναι, Σοφία, είναι μια φρικιαστική ιστορία η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες το μεσημέρι. Να σου πω ότι έχει συλληφθεί ο 40χρονος άνδρας. Μάλιστα, χθες έγινε μεταγωγή του στα δικαστήρια της Σπάρτης, όπου ενώπιον του εισαγγελέα άκουσε τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ενώ φεύγοντας, δέχθηκε αρκετές αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένο πλήθος πολιτών εκεί που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια στην πόλη της Σπάρτης. Να σου πω, Σοφία, ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί και μάλιστα η ανακρίτρια του όρισε και δικηγόρο, καθότι δεν είχε ο ίδιος κανέναν να τον υποστηρίξει. Να σου πω ότι κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτής της φρικιαστικής ιστορίας έπαιξε ο 11χρονος αδερφός της 9χρονου κοριτσιού, ο οποίος παρατήρησε, Σοφία, μια περίεργη συμπεριφορά ανάμεσα στον πατέρα του και την 9χρονη αδερφή του προχθές αργά το βράδυ σε χωριό κοντά στη Σπάρτη όπου διέμεναν. Αμέσως ξεκίνησε επίμονες ερωτήσεις προς τη μητέρα του που είχαν ως αποτέλεσμα η μικρή αδερφή του να βάλει τα κλάματα και να εκμυστερευτεί στη μητέρα της τη φρίκη που βίωνε από τις αρρωστημένες ορέξεις του πατέρα της. Να σου πω ότι η μητέρα άμεσα πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της, είχε χωρίσει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Έτσι λοιπόν η αστυνομική της ασφάλειας, κάνοντας μια πολύ καλά σχεδιασμένη επιχείρηση, τα ξημερώματα της Παρασκευής κατάφεραν να τον συλλάβουν όταν βγήκε από το σπίτι του και μάλιστα σε έρευνα που έγινε, Σοφία, επιτόπου διαπίστωσαν ότι στο κινητό του έκβρευε σε ένα φάκελο 79 φωτογραφίες και 2 βίντεο με πορνογραφικό υλικό του ίδιου του παιδιού, κάτι που σόκαρε, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τους ίδιους αστυνομικούς. Τώρα, όπως προέκυψε, αυτό συνέβαινε τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, από την ηλικία δηλαδή που το μικρό κοριτσάκι ήταν 4 ετών, και αυτός φαίνεται να το απειλούσε λέγοντάς του ότι αν μιλήσει θα βάλουν τον μπαμπά του φυλακή γιατί του ζηλεύουν. Αυτή είναι η απάντηση που έδινε στο μικρό παιδί. Τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων, γεννητήσια πράξη μεταξύ συγγενών και πορνογραφία ανηλίκων, Σοφία, ενώ το παιδάκι αναμένεται να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή. Τη Δευτέρα λοιπόν η απολογία του στις 10 η ώρα το πρωί στα δικαστήρια της Σπάρτης. Πραγματικά φρίκι μας προκαλούν τα όσα ακούμε. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.